Collectors εναντίον Capital Controls στο πίσω του Σπάρτακου για την 10η αγωνιστική της Evolution League. Η Capital Controls είναι στην πρώτη επίθεση. Και έχουμε το πρώτο καλάθι για το 0-2. Που προέρχονται από νίκη, βρίσκονται στο ρεκόρ 2-7 από την Ανικά Capital Controls. Έχουν 3 νίκες αξιμής και 6 ήττες. Κλέψιμο τώρα. Άστοχο το σουτ. Θα αστοχίσει ωστόσο. Οι Collectors ξανανά στην επίθεση. Συγκρατεί όσον πως. Από τα δεξιά ο Αναστόπουλος. Η κατοχή παραμένει στους Collectors. Καλάθι και φάουλ τώρα από τον Αναστόπουλο, ο οποίος θα πάει στις βολές. Από τα δεξιά θα πάρει ένα παίκτη της Ευρωπαίας, ο Λυκογιάννης, θα στοχίσει ωστόσο. Ακόμα για τους Collectors, το η τάπα και από τον Λυκογιάννη, πολύ καλή. Δεν ήταν ο Λυκογιάννης, ο Νίκας ήταν. Collectors ξανά στην επίθεση. Άστοχο εγώ και σε προσπάθειες του Παπαστήρου. Το 2-2 παραμένει. Πάει από τα αριστερά, κλείνεται, κάτι έξω. Πρέπει να σουτάρουν εδώ στη λήξη του χρόνου. Πήρε την προσπάθεια ο Θεοδόρου. Αυτός και ωστόσο και στην άλλη ρακέτα ο Αναστόπουλος θα κάνει το 4-2. Ο τρίποντο στο σίδερο από τον Μαυράκη. Collectors ξανά στην επίθεση. Ρίζου κάπως άτσαλα προσπάθεια του Κλεισούρα. 9 δευτερόλεπτα τώρα. Παπασπύρος θα πάρει την προσπάθεια, θα πάρει και το rebound. Θα δώσει και την αρχή στο Παπασπύρο στον Αναστόπουλο, ο οποίος θα κάνει το 6-2.
παίζει με τη δύναμή του και θα πετύχει τελικά το καλάθι ο Μαυράκης. Capital Control. Μαυράκης το σκέφτηκε. Μπαλά καταλήγει στον Νίκα, ο οποίος με ένα ωραίο στυλ θα αφήσει την μπαλά στο καλάθι για το 6-6. Πασπύρος στα αριστερά, ωραία συνεργασία, αλλά ωραίο και το κόψιμο του Μαυράκη, τα ίσα. Λοιπόν, Γιάννης Μαυράκης, δείχνω να το σκεφτεί. Το σίδερο, το σωμαζεύει ο Νίκας. 6-6 το σκορ, Νίκας θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει. Θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του, στο συν 3, η Capital Control. Αναστόπουλος προσπάθησε ο Σοφός, δεν κατάφερε. Κατεβάζει τώρα ο Θεοδόρου, δείχνει για το σύστημα. Έχει το σκρίν από τον Νίκα. Λοιπόν, Γιάννη στο τρίποντο, θα βάλει και αυτό η φιλοξενούμενη ομάδα. 6-12. Αγγελομάτης γύρισε, εκτέλεσε αστόχηση όπως και με τη σειρά του Σοφός. Μαυράκης στα δεξιά τώρα, ο Νίκας γύρισε ξανά στο Μαυράκη, εκείνος ένα σούτ το μέσα απόσταση, αστοχή. Ο Πασχύρος κατεβάζει. Από τον αντίπαλό του, ο Παπασπύρος σηκώνεται, το παίρνει και δικαιώνεται για την επιλογή του. 9-12. Μαυράκι. Ωραία τον Νίκα, θα πάρει το φαουλ εκεί μας από τον Σοφό που σηκώνει το χέρι του. Παραδέχεται την παράβαση. Έχει στην πρώτη βολή ο Νίκας. Θα πάρει το φαουλ. Ο Θεοδόρου το έκανε. Δεύτερο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Ένα έχουν οι Collectors. Βήματα από τον Αναστόπουλο. Και έχουμε αλλαγή κατοχής τώρα. Η Capital Control, θυμίζουμε, προέρχονται από ΙΤΑ. Έτσι σήμερα θέλουν να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα. Νίκας για 3 και αυτό. Έχουν ξεσταθεί πίσω από τα 6.75 οι φιλοξενούμενοι. 9-16, χτίζουν μια διαφορά. Collectors επιμένουν και θα έρθει το δίποτα από τον Αναστόπουλο.
σπίτι τώρα. Και θα έρθει το καλάθι. Ωραία συνεργασία εδώ ανάμεσα στον Παπασπύρο και στον Αναστόπουλο. Για το 13-16. Η μάχη για το rebound θα έρθει για τους Capital Controls. Επέμεινε εκεί ο Χουρτάκας και πήρε το φάουλ. Έτσι όπως την πρώτη βολή ο Χουρτάκας. Στοχος και στη δεύτερη 2-2 από τον Capital Controls. Ο Παπασπύρος τώρα οργανώνει. Ξεφεύγει για την προσωπική προσωπικό του αντίπαλο. Αλλά όπως εκεί δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Και από τα δεξιά δεν θα έρθει το καλάθι, θα έρθει το τρίποντο rebound. 12 δευτερόλεπτα όλα για τους collectors. Αναστόπουλος πάει προς τα μέσα με δεύτερη προσπάθεια και τρίτη. Θα πάρει το φάουλ ο Αναστόπουλος. Δεν κατάφεραν εκεί οι Capital Controls να καθαρίσει το rebound. Έδωσαν δεύτερη και τρίτη προσπάθεια στον Αναστόπουλο, ο οποίος θα πάει στη γραμμή των βολών. Άστοχο στην πρώτη, 1-5 απομένει για όποιον πάρει την μπάλα στη συνέχεια. Αναστόπουλος εκτελεί τη δεύτερη, αστοχή. Στόχο από αρκετά μακριά. Και έτσι έχουμε τη λήξη της πρώτης περίοδου, 13-18 μπροστά η Capital Controls. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος. Αναστόπουλος θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Γρήγορα το πρώτο μαδικό από τις Capital Controls. Δεν καταφέρω τόσο να βγει η εκτέλεση. Αναστόπουλο στο βήμα πίσω, η εκτέλεση γιατί θα το βάλει. Πολύ καλή κίνηση από τον Αναστόπουλο για το 16-18. Τρέχει εκεί τον αντίον τον συμπαίκτο Θεοδόρου. Ωστόσο δεν ήρθε το καλάφι. Ξανά στην επίθεση Capital Controls. Νίκας μέχρι μέσα το φλότερ. Αστοχή. Το τρίποντο το σούδερο του Χαραλαμπόπουλου. Τα ακόμα θα έρθει το κλέψιμο από τον Αναστόπουλο, ο οποίος θα αφήσει με το δεξί χέρι την μπάλα στο διχτάκι. Θα ισοφαρίσει 18-18. Θεοδόρου. Αυγεί τελικά η πάσα. Παραδόξος και θα έρθει το καλάθι. Ξανά μπροστά οι φιλοξενούμενοι.
για τον Αναστόπουλο. Εκείνος θα πάρει και αυτό το τρίποντο και θα το βάλει για να δώσει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του. Πάρει ίδιο στο rebound, ούτε με την δεύτερη θα καταφέρει να πετύχει το πλέξιμο. Και το μπρος πίσω. Για τρεις, αστοχή, βάχια το rebound, θα καταλήξει η μπάλα στους collectors. Το αγγελωμάτης που είχε κάνει την κίνηση κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Θα διαμορφώσει το 23-20. Εκτέλεση εκτός ευρωπαίας και ο Μαυράκης θα πάρει το φάουλ. Τις επιλογές του, θα πάρει τελικά το τρίποντο, υποπίεση στο σίδερο. 6 και 5 ακόμα για το τέλος του πρώτου χρόνου. Θεοδόρου Μαυράκης Ούλας πάρει το σούτ, θα το βάλει. 23 όλα. Γελωμάτης από τα αριστερά. Αυτή την πίεση από το Μαυράκη ωστόσο. Εκεί ο Κατσάτσος θα πατήσει γραμμή. Ο Παπασπύρος θα πάρει το σκριν, πάει από τα αριστερά. Ο Παπασπύρος κλείνεται από δύο, θα βγει άμυνα από τους φιλοξενούμενους και έχουμε βήματα ωστόσο. Έτσι η κατοχή περνάει και πάλι στους collectors. Αλλαγές τώρα για τις δύο ομάδες. Σε μπάλα στον Παπασπύρου. Ο Σπύρο το δείτε. Δεν είναι καλή η πάσα του
Παπασπύρου. Θα το πείσεις ωστόσο. Μια βιαστική κίνηση. Θα φέρει το καλάθι. Αγγελωμάτης. Πάει όλο τον δρόμο μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. Αγγελωμάτης, ένα δύσκολο καλάθι. Πέντε 23 μπροστά ξανά η Κολέκτος. Το τρίποντο για το προσπέρασμα. Θα έρθει από τον Λυκογιάννη. Ακόμα ένα δύσκολο καλάθι. Αυτή τη φορά από τον Σαβέργιο. Βρίσκουν λύσεις οι collectors. Ο Γιάννης στο Μαυράκι, εκείνος δεν μπορεί με την πρώτη ούτε με τη δεύτερη. Κλείνεται από δύο ο Μαυράκης και θα χάσει τελικά. Ο Παπασπύρος αμαρκάριστος, παίρνει το σούτ στο σίδωρη προσπάθεια και κατεβάζει ο Λυκογιάννης. 3 και 30 ακόμα για το τέλος του χρόνου. Άρα λίγο το κλέψιμο θα γίνει τελικά από τον Παπασπύρο. Ωραία κίνηση πίσω από την πλάτη. Σταλτιν. Και το κλέψιμο. Γίνεται γρήγορος ο ρυθμός τώρα. Το τρίποντο στον εφηβιασμό στον Νικογιάννη, άστοχο. Ο Παπασπύρος θα τρέξει πάλι. Βρίσκεται ωραία το συμπέκτη του. Τόσο έχουμε βήματα. Δεν κάτσε την ισορροπία του εκεί ο Αγγελωμάτης. Το προβάδισμα παραμένει στους collectors. 27-26 το σκορ. Για τους γηπεδούχους και έχουμε το time out. Πάρα λίγο εδώ να έχουμε το λάθος με την ενέργεια μετά το time out. Κρατούν κάποια control. 3 δευτερόλεπτα. Με πολύ ρίσκο η πάσα. Αρκετά ψηλή από τον Μαρτζάβα. Μασπύρος. Είναι από τα σκύρνω ο Αγγελωμάτης. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει καλά. Παναστόπουλος στα δεξιά. Αγγελωμάτης. Στη λήξη του θεόνου το τρίποδο τον Αγγελωμάτη. Τριάντα 26 στο συν 4 οι γηπεδούχοι. Ο Μαρτζάβας θα πάρει το εκπληκτικό το τρίποντο για την απάντηση, η οποία δεν θα έρθει από τον Λυκογιάννη. Ο Ασπύρος πάσα πίσω από την πλάτη. Αναστόπουλος. Ο Ασπύρος θα πάρει το τρίποντο και αυτό όχι. Δεν επέλεξαν να κάνουν φάουλ εκεί οι collectors. 30-28 και του η τάπα τώρα από τον Λυκογιάννη. Θέλησαν να βρουν εφηδιασμό οι collectors.
Θα πάρει το σκουπίδι και θα πετύχει το καλάθι ο Αγγελομάτης. 32-28. Θα έρθει το κλέψιμο από τον Παπασπύρο. Τον εφηδιασμό, Αναστόπουλος θα πετύχει το καλάθι. Πολύ καλή τα τελευταία δευτερόλεπτα η Collector. Κάζουν τους άμυνες. Βρίσκουν εύκολα το δρόμο προς το καλάθι. Μαυράκης για την απάντηση. Επιμένει εκεί ο Νίκας. Κλείνεται από δύο και έχουμε λάθος τώρα από τους counter controls. Τα δευτερόλεπτα με τον Παπασπύρο να έχει την μπάλα στα χέρια του. Τελειώνει ο χρόνος. Φάουλ πάνω στον Παπασπύρο. Να δούμε αν είναι χαμηλά ή στο σουτ. Θα γίνει επαναφορά χαμηλά τελικά το σουτ. Έχουν 2-4 οι Collectors για να εκτελέσουν. Να δούμε ποιος θα πάρει την ευθύνη. Ο Παπασπύρος σε μαρκάρεται. Το σουτ στη λήξη του χρόνου. Το σίδερο η μπάλα. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 34-28 οι Collectors προηγούνται των Capital Controls. Ξεκινάει μόλις το δεύτερο ημιχρόνο της αναμέτρησης. Collectors, Capital Controls, 34-28. Σε συνέχιση οι Collectors με ένα ξέσπασμα στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Θα ήθελα να αρχίσω αυτή τη μικρή διαφορά. Νίκας γυρίζει, ωραίο καλά θα γίνει ο Νίκα. Αναστόπουλος. Το φως καταλήγει στον Αναστόπουλο η μπάλα. Πολύ ωραίο καλά θα από τον Αναστόπουλο. Έμεινε στον αέρα και ο παίκτης των Collectors. Για τους φιλοξενιατές και παιδούχους θα χάσει και θα πετύχει το καλάθι ο Θεοδόρου για να μειώσει 36-32. Αυτό που δεν πήρε το σουτ, αυτό έχισε. Θεοδόρου τώρα κατεβάζει. Λίγο Γιάννης δίνει βοήθεια στο συμπαίκτη του, Μαυράκης. Το σούτα τον Λίγο Γιάννη. Με συγχωρείτε ο Φουρτάκας ήταν στην προηγούμενη προσπάθεια. Νίκας θα πάρει το φαουλ ψηλά και τις δύο βολές. Εύστοχος και στη δεύτερη, 2-2 από τον Νίκα και η Capital Controls θυσιάζει στους δύο πόντους, 36-34. Θα τελειώσει με ευστοχία για το 38-34. Λίγο Γιάννης από τα δεξιά. Μαυράκης παίζει με πλάτη, γυρίζει και εκτελεί. 38-36 ο Μαυράκης. Μαυράκης και έχουμε επιθετικό φάουλ.
εκεί στο σπίτι του Σουφού. Ο Θεοδόρου κατάφερε να δώσει την κατοχή στην ομάδα του. Θεοδόρου εκτελεί για τρεις. Αναστόπουλος πιέζεται, θα κάνει το λάθος του Τουρμίν. Να δούμε αν θα σώσει την κατοχή κατακοντρόλου, θα το κάνουν. Το τρίποντο από τον Λιβογιάννη, εύστοχο. Και περνάνε μπροστά ξανά οι Capital Controls. Τριάντα 38-39. Ο Βασπύρος και φεύγει ωραία. Πάει μέχρι μέσα ο Βασπύρος. Θα καταφέρει να πετύχει στο καλάθι, ωστόσο η κατοχή παράμενε στους γηπεδούχους. Και έχουμε το time out. 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Collectors. Ο Βασπύρος από τη γωνία κοιτάει το screen, το παίρνει. 3-2, το τρίποντο, εστοχή ο Χαραλαμπόπουλος. Στα 41-39 ανάμπροστα οι Collectors. Μαυράκης για να ισοφαρίσει. Ντέρμπι μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ο Βασπύρος κάποια στιγμή καταφέρνει ο Λαγός να συγκρατήσει. Πιέζεται και από το Μαυράκη, ο οποίος θα κλέψει και την μπάλα. Νίκας ρίχνει το ρυθμό. Θεοδόρου στον Φουρτάκα. Θα κάνει τα βήματα εκείνος. Λάθος τώρα για τους Capital Controls. Ο τρίποντο εύστοχο. Χαραλαμπόπουλος ξανά χτυπάει από την γραμμή του τρίποντου. Μαυράκης για την απάντηση, θα το κάνει, όχι. Να είναι το κέντρο, αν και δύσκολα, οι Collectors. Αναστόπουλος και αυτό το σερί τρίποντο συνεχίζεται για τους Collectors. Κάτι που φέρνει το time out από τους Capital Controls. Επιστροφή με τους Capital Controls. Πρέπει να βγάλουν αντίδραση μετά από το σερί των Collectors, οι οποίοι έχουν βρει το χέρι τους έξω από τα 6.75. Έτσι διαμορφωθεί το αυτό το 47-41. Μαζεύει.
τα δεξιά. Παπασπύρος κλέβει προς το μήνυμα, θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Στη λήξη του χρόνου, το τρίποντο άστοχο του Φουρτάκα. Κατοχή για τους κολέκτορς, παραμένει η μπάλα στην κατοχή τους. Ομαδικό. Τρία ομαδικά έχουν μέχρι στιγμής οι collectors, κανένα οι capital controls. Από τα δεξιά τώρα ο Αγγελομάτης θα πάρει το foul. Πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Capital Controls, λίγο Γιάννης. Λίγο Γιάννης, τελείπισε από το screen. Δεν θα βρει στόχο, airball η μπάλα. Του Λαγού είναι άστοχο. Θεοδόρου τώρα κατεβάζει για τους φιλοξενούμενους. Νίκας μέχρι μέσα θα πάρει το φάουλ από τον Τισούρα. Θα πάει στη γραμμή των βολών. Τέταρτο ομαδικό για τους collectors. Οι αντίπαλοι τους εκτελούν βολές. Ένα έχει. Δύο. Οι Capital Controls. 48-46. Και το κλέψουμε από τον Νίκα. Μια διαφορετική παστακή του Σαβέριου. Νίκας πάει από τα δεξιά. Θέλει να τελειώσει όλη τη φάση, να το καταφέρει. Το κλέψιμο, ευκαιρία για εφηδιασμό τώρα για τους φιλοξενούμενους. Νίκας θα πάρει το φάουλ, ξανά στη γραμμή του βολών ο Νίκας. Ξανά το match race ο Νίκας. 48-47 τώρα. Τον Αγγελομάτη, στην αρχή του Αγγελομάτη θα πάρει το φαουλ. Θεοδόρου έπαιξε λίγο πιο εξαιρετική άμυνα εκεί. Ο Ασπύρος είναι το σκρίδι από τον Λαγό, πάει από τα δεξιά. Τρίτο φαουλ από τους Capital Controls.
παιχνίδι τώρα από τον Νίκα. Δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος επίθεσης. Από τα αριστερά τώρα επίθεση, κάνει την παραμέσα από αυτό για το αγγελομάτης. Κλάφης από τους κολέκτορς και ευκαιρία τώρα για τους φιλοξενούμενους να περάσουν μπροστά. Τέλεση έρβολ. Ο Βασπύρος θα πάρει το φαουλ από τον Νίκα. Τεκαρτοματικό για τους Capital Controls. Δεν έχουν άλλο να δώσουν ούτε οι φιλοξενούμενοι. Θυμίζουμε ότι οι κολέκτες έχουν συμπληρώσει ήδη το φαουλ. Είναι έξω, θα αναπαίρνει ο Αναστόπουλος, κλείνεται και από δύο. Αγγελομάτης μέχρι μέσα. Θα να καθαρίσει τη φάση ο Γούλας. Μπάλα παραμένει στους Capital Controls. Πέντε δευτερόλεπτα όλα για τους φιλοξενούμενους. Τελευταία επίθεση. Νίκας θα πάρει τις βολές από τον Χαραλαμπόπουλο. 8,6 ακόμα στο χρονόμετρο. Αστοχοσίες στη δεύτερη 0-2 από τον Νίκα. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους κολέκτορς. Αναστόπουλος κατεβάζει. Τελειώνει ο χρόνος. Αναστόπουλος ένα σούτ εκτός ισορροπίας. Έχουμε τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ισοπαλία στο παιχνίδι μας. 48-48. Ξεκινάει το 4 δεκάλεπτο. Με το 50-48. Θα ακούσει τώρα από τον Νίκα. Από τον Λιγκογιάννη, καλή άμυνα εδώ από το μέχρι των Capital Controls, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει ωστόσο. Αγγελομάτης κατεβάζει. Δύσκολες αποφάσεις εδώ για τους Collectors. Σταματάει, εκτελεί ο Λιγκογιάννης και θα μπει μετά από μια περιπέτεια η μπάλα. 50-51. Ο Μαντσίδος
προσπάθεια του Χαραλαμπόπουλου. Σίδερο, επιμένω, Αναστόπουλος, ούτε τώρα θα καταφέρει κάτι. 5 και 25 για το φινάλε. 52-53 μπροστά η Capital Controls. Μαρζάβας. Παπασπύρος θα οργανώνει για τους collectors. Τόσο διαθέσεις του Αγγελωμάτη να συγκρατήσουν οι Capital Controls. Κατοχή ωστόσο παραμένει στους collectors, καθώς ο Λιγογιάννης δεν συγκράτησε την μπάλα. Παπασπύρος
κοιτάει το σκριν, θα το πάρει, προσποιείται και τέλος 3-3, άστοχη από τον Γκυσούρα. Αναστόπουλος ωστόσο ανανεώνει την επίθεση και το φάουλ πάνω στον Γκυσούρα. Ο Νίκας είναι αυτός που στέλνει τον αντίπαλο τους συμβολές. Τρίτο ομαδικό για τους Captain Controls. Περνάνε μπροστά οι Collectors. 94-53. Πρώτο μαδικό για τους γηπεδούχους. Τέταρτο φάουλ. Τέταρτο φάουλ. Δεν ήταν τελικά ο σωστός. Αδειά μένα από τον Αναστόπουλο. Πίεσε και τον αντίπαλό του. Παπασπύρος είναι φιλά το σκριν. Μέχρι μέσα ο Παπασπύρος. Θα μπορούσε να πάρει εδώ και το καλάθι, ωστόσο θα πάρει τις δύο βολές. Έτοιμος για τις δύο βολές ο Παπασπύρος. Εύστοχη η πρώτη. Εύστοχη και η δεύτερη. Αλλαγές τώρα για τους Captain Controls. Αναστόπουλο τώρα, Αναστόπουλο τώρα στην αντίπαλη ρακέτα. Ανάτρεχουν οι δύο ομάδες. Καλάθι και φάουλ από τον Νίκα. 96-55. Με τον βολό τώρα ο Νίκας. 56-55 το σκορ. Να δούμε αν θα το φέρει στα ίσα όχι. Παραμένουν μπροστά οι Collectors. Μασπύρος. Σοφός. Αρχή άμυνα από τους Capital Controls. Ο Νίκας διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Εκείνος δεν αλλάζει την απόφασή του. Μπάλα παραμένει στους Collectors με 9 δευτερόλεπτα στον χρόνο επίθεσης. Ο Μασπύρος παίρνει. Τα 5 δευτερόλεπτα εκτελεί για 3 ο Μασπύρος και σίδερο. Ο Γιάννης, ωραία το Θεοδόρου, δεν θα πει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ στο Θεοδόρου. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Και έχουμε το time out από τους Collectors.
σύντρο του βολή ο Θεοδόρου. Παραμένουν μπροστά οι κολέκτορς. Άστοχος και στη δεύτερη. 56-55 το σκορ. Δεν αλλάζει. Για τρεις. Άστοχο, παλεύει για το rebound και θα το πάρουν οι collectors. Ο Βασκύρος ηρεμεί το ρυθμό. Στο δεύτερο λεπτό ακόμα, ο Βασκύρος εκτελεί από μέσα απόσταση. Αφαρίζει το rebound ο Νίκας. Σωστός θα γίνει το λάθος. Είναι όλα αυτούς εδώ από τους Capital Controls. Αναστόπουλος, δεύτερη προσπάθεια. Θα έρθει τελικά το καλάθι από τον Αγγελομάτη. 58-55. Τις επιλογές του, αριστερά η μπάλα, Μαυράκης θα πάρει το τρίποντο, θα προσκύσει. 1-43 ακόμα για το τέλος, 98-55, το σκορ ντέρμπι. Μασπύρος. Κλείνεται εκεί, θα γίνει το κλέψιμο και το φάουλ πάνω στον Μασπύρο. Έτοιμος για τη βολή ο Παπασπύρος. Θεοδόρου. Πιέζεται εκεί ο Λιβογιάννης. Να σου το πω πίεση δεν είναι καλή επιλογή του. Θα διάμεινα από τους collectors. Πάθε για τον Αναστόπουλο. Θα πάρει το φάλο εκείνος. Ο Βασπύρος βρήκε το συμπέκτη του με μια ωραία πάσα ολόκληρου γηπέδου. Και έχουμε το time out. Σιγάμε το βολόν. Τώρα ο Αναστόπουλος έχει την ευκαιρία να ανεβάσει άλλο τη διαφορά. Θα το κάνει με την πρώτη βολή. Yeah. 61-55, μια στιγμή από τον Αναστόπουλο. Ήταν από τους collectors, γι' αυτό δεν είχαμε βολές. Λιβογιάννης. Το τρίποντο. Το σίδερο μαζεύουν οι collectors. 44 λεπτά ακόμα. Κατοχή για τους Capital Controls. Λάθος από τον Αναστόπουλο. 38 δευτερόλεπτα. 14 για τους φιλοξενούμενους. Διάμενα από στιγμή από τον Σοφό. Μαυράκης προσποιείται. Θα πάρει το τρίποντο. Airball. Όχι την μπάλα στο παρκέ η γηπεδούχη και έχουμε το φάουλ πάνω στον Παπασπύρο. Thank you.
πολλές. Έχουν συμπληρώσει και οι δύο ομάδες τα 5 φαουλ. Βασπύρος 2-2. Εξήντα 3-55. Μαυράκης τίποτα σαν και αυτό. Και νομίζω ότι οι Collectors είναι πολύ κοντά στη νίκη. Περνάνε και το κέντρο. Ο Πασπύρος, το αλεούπ δεν θα έρθει, θα έρθει το καλάθι με στο δεύτερο χρόνο με τον Αναστόπουλο. 65-55, νίκη για τους Collectors. Τρίτη νίκη, πάνε σε ρεκόρ 3-7, ενώ οι Captain Controls θα γνωρίσουν την 7η ήττα τους με ρεκόρ 3-7. Αυτά από το Σπαρταγό.